σύντροφοι. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, αυτό το μνημείο θυσίας και αγώνων που βάφτηκε με το αίμα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών πριν από 80 χρόνια, εκείνη την κόκκινη πρωτομαγιά του 1944. Θέλουμε σήμερα να φωτίσουμε φόρο τιμής και μνήμης στους 200 κομμουνιστές αγωνιστές που θυσιάστηκαν στη μάχη ενάντια στον ναζισμό και τους ντόπιους καταπιεστές. Ανάμεσα στους 200 εκτελεστέντες ήταν και 7 τροτσκιστές και 5 αρχαιομαρξιστές. Με την παρουσία μας εδώ, θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη τους σε μια συνειδητή προσπάθεια που καταβάλει η ΟΚΔΕ για την αποκατάσταση της πραγματικής ιστορίας του εργατικού και επαναστατικού κινήματος της χώρας μας ενάντια στην παραχάραξή της από την επίσημη αστική ιστοριογραφία αλλά και την σταλινική πλαστογραφία και την ανάδειξη της ιδιαίτερης συμβολής του τροτσκιστικού ρεύματος στη χώρα μας, του σημαντικού ρόλου του σε κάθε κορυφαία στιγμή του ελληνικού εργατικού και επαναστατικού κινήματος. Οι Έλληνες τροτσκιστές συμμετείχαν στην αντίσταση στον υπεραλιστικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ελληνική Επανάσταση του 1943-1949 με όλες τους τις δυνάμεις. Από την πρώτη στιγμή με τις ιδέες τους και τη δράση τους άσκησαν σκληρή κριτική στη λαϊκομετωπική προδοτική πολιτική των ΕΑΜ ΚΚΕ. Δεν έπαψαν στιγμή να παλεύουν για να μετατρέψουν τον πόλεμο σε επανάσταση. Μιλούσαν για την ταξική αλληλεγγύη και τον διεθνισμό των εργατών. Καλούσαν το ελληνικό προλεταριάτο να συναδελφωθεί με τους Ιταλούς και Γερμανούς παντάρους. Οι σύντροφοί μας, εκτός από τις διώξεις, τις φυλακίσεις και τις εκτελέσεις από τους Ναζί και τους δοσιλόγους, ντόπιους συνεργάτες τους, είχαν να αντιμετωπίσουν και το κυνηγητό, τη βία, ακόμα και τη φυσική εξόντωση από τους σταλινικούς. Θυμούμε σήμερα τη θυσία των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής. Αντλούμε έμπνευση από τον ηρωικό αγώνα τους. Συνεχίζουμε στον δρόμο για τη σοσιαλιστική διέξοδο. Τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα, τη ακρίβεια, τη φτώχεια και του πολέμου. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στη συντρόφισσα Σοφία Θουδωροπούλου για μια σύντομη εισήγηση για τα ιστορικά γεγονότα τη Πρωτομαγιά του 1944. Δόξα και τιμή στου εκτελεσμένου τη Κεσαριανή. Δόξα και τιμή στους εκτελεσμένους της Κεσαριανής. Από όλες τις εργατικές πρωτομαγιές, από το Σικάγο του 1886 μέχρι και σήμερα, από όλες τις κόκκινες πρωτομαγιές που βάφτηκαν με αίμα εργατών, η πρωτομαγιά του 1944, με την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην Κεσαριανή, ήταν οι πιο πολύ νεκροί. Από τα χαράματα μέχρι τις 10 το πρωί, σε αυτόν εδώ το χώρο, στο μαρτυρικό σκοπευτήριο της Κεσαριανής, εκτελούνταν εμψυχρό 200 κομμουνιστές, αγωνιστές του εργατικού κινήματος, της αντίστασης στο φασισμό, της αντίστασης ενάντια στην κατοχή, της πάλης για μια καλύτερη σοσιαλιστική κοινωνία. Μια μαζική εκτέλεση που είχε διαταχθεί ως αντίπεινα για την εξόντωση από τον Ελλάς του Γερμανού υποστράτηγου Φραντς Κρεπ και της συνοδείας του στους Μολάους της Λακωνίας στις 27 Απριλίου, ένα ισχυρό πλήγμα στο στρατό κατοχής. Ως αντίπεινα διατάχθηκε επίσης ο τουφεκισμός όλων των ανδρών που θα συναντούσαν τα γερμανικά στρατεύματα στον δρόμο από τους Μολάους έως τη Σπάρτη. Ένα άλλο φρικιαστικό έγκλημα που έφεραν σε πέρας εθνικόφρονες ταγματασφαλίτες συνεργάτες των Γερμανών που, όπως λένε οι μαρτυρίες, με χαρακτηριστική βαναυσότητα εκτέλεσαν αυτοβούλως άλλους 100 λάκωνες. Όλοι οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι και ιδιαίτερα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχουν να επιδείξουν κάθε είδους φρικτή βιαιοπραγία, δολοφονίες, βασανιστήρια, απαξίωση και εξόντωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ειδικά όμως η εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής στέκει στην ιστορία ως μία από τις πιο βάναυσες κτηνοδίες των ναζιστικών στρατευμάτων. Γιατί ήθελε να εκδικηθεί και να τρομοκρατήσει όσους εξακολουθούσαν να αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή τον υπεριαλιστικό πόλεμο για μια σοσιαλιστική Ελλάδα. Τα πάντα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του ιδευτούς εγκλήματος το μαρτυρούν. Σαν χρόνος επιλέχθηκε σκοπίμως η Πρωτομαγιά, η μέρα που συμβολίζει τη διεθνή πάλη του παγκόσμιου προλεταριάτου,
το όραμα για την Παγκόσμια Σοσιαλιστική Επανάσταση. Πρόκειται για μια ομή εκτέλεση φυλακισμένων ομήρων. Οι 200 μεταφέρθηκαν όλοι εδώ στην Κεσαριανή από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, αυτό το κέντρο κράτησης κομμουνιστών που είχε φτιάξει ο Μεταξάς τον Απρίλιο του 1937 και έκτοτε υπήρξε τόπος σαδισμού, βασανιστήριων και εκτελέσεων. Από τους 200 της Κεσαριανής, περίπου 30 είχαν αρχικά εξοριστεί στην Ανάφη και τον Άι Στράτη, ενώ η πλειοψηφία, οι υπόλοιποι δηλαδή 170, ήταν φυλακισμένοι ήδη από τη δικτατορία του Μεταξά στο φρούριο της Ακροναυλίας. Εκεί που τον Απρίλιο του 1941, μετά τη συνθηκολόγηση της ελληνικής κυβέρνησης, οι μεταξικές αρχές, με ευθύνη και των γραφειοκρατών ηγετών του σταλινικού ΚΚΕ, παρέδωσαν 600 κρατούμενους αγωνιστές στις δυνάμεις κατοχής. Από αυτούς, οι 170 εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, 200, συγγνώμη, εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, ενώ άλλοι 106 εκτελέστηκαν στο Κούρνοβο Νεζερό της Λάρισας στις 6 Ιουνίου του 1943. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ένας αρχαιομαρξιστής και 4 τροτσκιστές, μεταξύ τους και ο θεμελιωτής του επαναστατικού μαρξισμού στην Ελλάδα και ιδρυτής της ΟΚΔΕ, Παντελής Πουλιόπουλος. Τέτοιο ήταν το μίσος των υπεριαλιστών φασιστών που εκτέλεσαν τους 200 της Κεσαριανής σε ομάδες των 20, υποχρεώνοντας την κάθε ομάδα να φορτώσει τους νεκρούς της προηγούμενης στα καμιόνια και κατόπιν να πάρει η ίδια τη θέση της απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε για τη σωτηρία τους, αυτή δεν επετέφθη. Όλοι οι εκτελεστέτες μπροστά στο απόσπασμα επέδειξαν έναν ηρωισμό που μόνο η πάλη για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να εμπνεύσει. Οι 200 της Κεσαριανής δεν έπεσαν τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Με τον εθνικό ύμνο έγιναν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Οι 200 της Κεσαριανής έπεσαν τραγουδώντας τη διεθνή, τον ύμνο του παγκόσμιου προλεταριάτου, της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ιδιαίτερα να αναφέρουμε τον Ναπολέοντα Σουγκατζίδη, που προτίμησε να εκτελαστεί ο ίδιος παρά να έχει ευνοϊκή μεταχείριση ως διερμηνέας που ήταν για να εκτελεστεί στη θέση του κάποιος άλλος. Μια στάση που τον κάνει αιώνιο παγκόσμιο σύμβολο αυτοθυσίας, αλτρουισμού, αγωνιστή με υψηλά ιδανικά. Οι 200 εκτελεστέντες κομμουνιστές της Κεσαριανής μέχρι την ίστατη στιγμή της ζωής τους έστειλαν με τη στάση τους μήνυμα αταλάντευτης αφοσίωσης στην υπόθεση της εργατικής τάξης, ανυποχώρητου αγώνα για ένα καλύτερο σοσιαλιστικό μέλλον. Ανάμεσά τους ήταν 7 τεταρτοδιεθνιστές τροτσκιστές και 5 αρχαιομαρξιστές. Αυτοί ήταν Χρήστος Σούλας, Γιώργος Κρόκος, Ηρακλής Μίτσης, Δημήτρης Πανταζής, Βασίλης Τζαματζάς, Δημήτρης Γιανακουρέας, Γιώργος Κοβάνης, Πέτρος Ανδρώνης, Ανρί Περαχιάς, Χάτζη Χρήστος Χρήστος, Πάπα Δημητρόπουλος. Αθάνατοι! Ειδικά το ρεύμα μας, οι τεταρτοδιεθνιστές τροτσκιστές, πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος όχι μόνο από τις εκτελέσεις από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, αλλά και από τις επιθέσεις μελών του σταλινικού ΚΚ και της όπλα. Γιατί με τη φωνή και τη δράση τους στάθηκαν απέναντι στη λαϊκομετωπική πολιτική της σταλινοποιημένης Τρίτης Διεθνούς και της ηγεσίας του ΚΚΕΡΑΜ. Στάθηκαν απέναντι στην προδοτική θεωρία των σταδίων που με την κήρυξη του πολέμου καλούσε τους εργαζόμενους σαν να συστρατευτούν με την ντόπια αστική τάξη για την και την αντιμετώπιση δίθεν των κατακτητών. Στάθηκαν απέναντι σε μια πολιτική καταστροφική που τελικά οδήγησε τον γιγαντωμένο από την αυτοθυσία των εργατικών και αγροτολαϊκών μαζών αγώνα του ΕΑΜ στην παράδοση των όπλων με τη Συμφωνία της Βάρκιζας
και εν τέλει στην τραγική ήττα της ελληνικής επανάστασης, τον ρεβανσισμό, τις διώξεις του μετεμφυλιακού καθεστώτος. Οι τεταρκοδιεθνιστές τροτσκιστές, παρά το κυνηγητό από Ναζί, Γερμανούς, ντόπιους συνεργάτες και σταλινικούς, δεν έπαψαν στιγμή να παλεύουν για τη μετατροπή του πολέμου σε επανάσταση. Καλούσαν το ελληνικό προλεταριάτο να παλέψει ενάντια στην ντόπια αστική τάξη και τους υπεριαλιστές συμμάχους, οργάνωναν απεργίες και αγώνες. Ενάντια στο σοβινισμό και την υπεράσπιση της πατρίδας, που υπέτασαν την εργατική τάξη στα συμφέροντα της αστικής, μιλούσαν για ταξική αλληλεγγύη και διεθνισμό. Και για αυτή τους τη στάση κυνηγήθηκαν με μένος από το σταλινισμό, συκοφαντήθηκαν ως προδότες, φασίστες, φτάνοντας μέχρι και τη φυσική τους εξόντωση, ακόμα και όσων βρίσκονταν στις γραμμές του ΕΑΜ Ελλάς. Η απώλειά τους στέρισε το ελληνικό εργατικό κίνημα από την επαναστατική θεωρία και πράξη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Από το πρόγραμμα πάλης για μια σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα. Όμως, με τη δράση τους διέσωσαν την επαναστατική θεωρία και πρακτική. Με τη θυσία τους κληροδότησαν στους αγωνιστές του σήμερα ως απαραίτητο εργαλείο για την οικοδόμηση ενός επαναστατικού κόμματος και μιας διεθνούς. Και έχουν σήμερα δικαιωθεί πλήρως από την ιστορία. Ακόμα και το ΚΚΕ σήμερα παραδέχεται την αποτυχία του, βεβαίως είναι αναγκασμένοι να μιλούν για λάθη και όχι για αυτό που πραγματικά ήταν, εγκλήματα πολιτικά και φυσικά. Μετά την Πρωτομαγιά του 1944, το σκοπευτήριο της Κεσαριανής έγινε μνημείο θυσίας και αγώνα ενάντια στον ναζισμό και τους ντόπιους καταπιεστές. Το θάρρος με το οποίο οι 200 της Κεσαριανής αντιμετώπισαν το θάνατο θα αποτελεί πάντα πολύτιμο οδηγό για τους αγώνες της εργατικής τάξης. 80 χρόνια μετά, η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία αντιμέτωπους με έναν ανοιχτό ταξικό πόλεμο από το καθεστώς Μητσοτάκη. Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη χρεοκοπημένη δίθεν αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν τσακίσει το βιωτικό μας επίπεδο. Με την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, την ανεργία, τις ιδιωτικοποιήσεις και τα επακόλουθα εγκλήματα όπως αυτό το ντεπό, εκτοξεύουν τις ανισότητες σε πρωτοφανή επίπεδα, έχουν οδηγήσει το 50% της ελληνικής κοινωνίας στα όρια της φτώχειας. Η επιφανής αστή, βουτυγμένη σε κάθε σκάνδαλο και έγκλημα, απολαμβάνουν μια προκλητική ασυλία και την ίδια στιγμή χτυπούν δημοκρατικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων μας. Σε ρόλο το ποτηρητή των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο εμπλέκουν όλο και περισσότερο τη χώρα στον πόλεμο και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στέλνοντας όπλα στους Ναζί της Ουκρανίας. Τώρα ετοιμάζουν και πυρομαχικά με τον απαγορευμένο λευκό φόσφορο. Στέλνοντας τη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού στο πλευρό των Σιωνιστών για να ολοκληρώσουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και εξαιρετικά επικίνδυνες. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν, αντίθετα έχουν να χάσουν τα πάντα από τη συμμετοχή της χώρας στο σφαγείο του ΝΑΤΟ στη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σημερινή όψυνση της κρίσης και των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσουν οι ιδέες των 200 της Κεσαριανής. Να τσακίσουμε τις ακροδεξιές φασιστικές υπεριαλιστικές δυνάμεις, να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ενός νέου παγκοσμίου πολέμου που θα σήμαινε σήμερα ακόμα και την εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές, θα ακούσουμε πάλι τα γνωστά ψέματα, τους γνωστούς εκβιασμούς για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας, για να αποφύγουμε, λέει, τις περιπέτειες. Εννοούν τη συνέχιση της σκληρής ταξικής πολιτικής, να πληρώνουν εσαΐ για την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος τα συνήθη υποζύγια.
Στις ευρωεκλογές πρέπει να δυναμώσει η επαναστατική αριστερά. Για τη σοσιαλιστική διέξοδο, τη μόνη πραγματική ρεαλιστική διέξοδο από τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τον πόλεμο. Να δυναμώσουμε τη φωνή της ΟΚΔΕ, μιας κρίσιμης δύναμης για την υποστήριξη των συμφερόντων και την οργάνωση των αγώνων των εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών και την επομένη των εκλογών. Πρέπει και μπορούμε με τους αγώνες μας να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη και την αστική ελίτ. Με την ενότητα της εργατικής τάξης και ένα επαναστατικό σχέδιο πάλης, να ενώσουμε όλους τους αγώνες σε μια γιγαντιαία μεγάλη ταξική σύγκρουση. Να ανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη δομή της εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Για να εγκαθιδρύσουμε μια δίκαιη κοινωνία, μια σοσιαλιστική Ελλάδα. Οι σημερινοί αγωνιστές εμπνεόμαστε, αντλούμε δύναμη από το παράδειγμα των 200 της Κεσαριανής και τόσων άλλων που ανέδειξε η ταξική πάλη. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ενίσχυση της ΟΚΔΕ, την οικοδόμηση ενός επαναστατικού κόμματος στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς για την ανασυγκρότηση της τέταρτης διεθνούς, απαραίτητο εργαλείο για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη των σοσιαλισμών. Και είμαστε σίγουροι ότι οι επαναστατικές ιδέες και η πρακτική της οργάνωσης κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδας θα συναντηθούν με τους χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες για να χτίσουμε μαζί ένα ισχυρό επαναστατικό εργατικό κίνημα για να γράψουμε τις νέες ένδοξες σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στο δρόμο από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου προς το σκοπευτήριο, καθοδόν προς την εκτέλεσή τους, οι μελοθάνατοι πέναξαν από τα καμιόνια τα τελευταία τους μηνύματα. Το μήνυμα του Μίτσου Ρεμπούτσικα ας μείνει χαραγμένο πάντοτινά στη μνήμη μας. Στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, για την απαλλαγή από τα δεσμά της ταξικής εκμετάλλευσης για έναν κόσμο σοσιαλιστικό. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Δόξα και τιμή στους εκτελεσμένους της Κεσαριανής. Δόξα και τιμή στους εκτελεσμένους της Κεσαριανής.